Παιδιά, ωραία. Στο κεντρικότερο σημείο της πόλης Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, σήμερα που είναι μια μέρα που περιμένουμε μια αυξημένη κίνηση στους δρόμους, στα καταστήματα, στην πόλη μας, η τέταρτη, είπε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έφεραν τα εμβόλια πάλι όσο πιο κοντά γίνεται στους πολίτες Θεσσαλονίκης. Καλούμε και με αυτόν τον τρόπο τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν είτε με την πρώτη δόση είτε με την τρίτη δόση, έτσι ώστε αυτή η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε μπει και σαν πόλη και σαν χώρο να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας να λάβουν αυτό το δώρο της επιστήμης, τον εμβολιασμό, για να μπορέσουμε να έχουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και για να μπορέσουμε αυτά τα Χριστούγεννα να είναι Χριστούγεννα τα οποία θα τα γιορτάσουμε όλοι και θα τα χαρούμε όλοι. Σε αυτό το χώρο που σε λίγο διάστημα θα έχουμε στολισμό, θα έχουμε χαρά, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και εμβολιασμένους συμπολίτες μας, θα πρέπει να έχουμε και κατοχυρωμένους συμπολίτες απέναντι σε αυτή τη μάστιγα την οποία είναι στο χέρι μας να την νικήσουμε και να την ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσαλικάκη και το επιτελείο του που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να έχει καλύτερη πρόσβαση ο πολίτης στα εμβόλια. Και επίσης βέβαια να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους νοσηλευτές, σε όλους τους γιατρούς, σε όλο το προσωπικό των νοσοκομείων που αυτή την περίοδο δίνουν μια τεράστια μάχη απέναντι στο πρόβλημα που υπάρχει απέναντι στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ.